Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαιρετώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές μας. Πριν απ' όλα πρέπει να σας πω ότι είδα πριν από λίγες μέρες ένα βίντεο από τη Γαλλία όπου οι πυροσβέστες της Γαλλίας συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιου είδους γεγονότα. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι γύρω από αυτό. Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και την τελευταία φορά που ακριβώς είχαμε μιλήσει, mm-hmm, για κάποιους λόγους του οποίους δεν μπορώ με βεβαιότητα να αναλύσω, αλλά που πολλά μπορούμε να σκεφτούμε, mm-hmm, δεν περνάει αυτή η πληροφόρηση του τι γίνεται στην κοινωνική ζωή της Γαλλίας και σε ποιο βαθμό βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Μακρόν και στα λεγόμενα, στο πούμε, λαϊκά στρώματα, mm-hmm, αλλά και σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες του δημοσίου. Μάλιστα. Για παράδειγμα, λέτε για τους πυροσβέστες. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Mm-hmm. Ξέρετε ότι ήταν οι αστυνομικοί έτοιμοι να κατέβουν μαζί με τους απεργούς και στη διαδήλωση, αλλά αναγκάστηκε ο Εντουάρτ Φιλίπ με μία ή δύο μέρες πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες απεργίες τον προηγούμενο μήνα να υποχωρήσει αμέσως στα αιτήματα των αστυνομικών για να μην διαλυθεί η ασφάλεια του κράτους και κινδυνεύσει πραγματικά η κοινωνική ειρήνη του ίδιας της Γαλλίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι εντάσεις στις εσωτερικές της Γαλλίας είναι οξυμένες σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ο Μακρόν έχει πάει πίσω σχεδόν στα 2/3 του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Διατηρεί ακόμη κάποιες απόψεις για περικοπή, ας πούμε, για παράδειγμα, των επιδομάτων. Mm-hmm. Δηλαδή πολλά από αυτά που έχει πει, σας το ξαναλέω, mm-hmm, είναι σωστά. Το πρόβλημα που έχουν οι Γάλλοι είναι με το πρόσωπό του. Μάλιστα. Όχι με αυτά τα οποία λέει σαν, ας πούμε, στο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Το νομοσχέδιο όλοι ξέρουν ότι πρέπει να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα, mm-hmm, στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό, σε όλα αυτά πρέπει να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα. Μάλιστα. Αλλά πιστεύουν ότι αυτό το νοικοκύρεμα θα γίνει υπέρ των πλουσίων και εναντίον των λαϊκών στρωμάτων, mm-hmm, και δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Μακρόν. Εξού και όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει επιδεινωθεί. Μάλιστα. Τώρα περνά μια περίοδο ύφεσης. Εδώ και μερικές μέρες οι απεργοί σταμάτησαν, δοκιμαστικά. Άρα δεν έγινε σε αυτό το κλίμα η συνάντηση του Μακρόν με τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Ήταν δοκιμαστική. Mm-hmm. Ήταν στη λεγόμενη δοκιμαστική ειρήνη. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Ναι. Ο Μακρόν να έχει κάποιες απόψεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι αρκετά, ας το πούμε, σεβαστός για αυτές τις απόψεις τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, mm-hmm, και να μην τα καταφέρνει στο εσωτερικό της χώρας του. Μάλιστα. Με τον κύριο Μητσοτάκη συναντήθηκαν σε αυτό το πρώτο στάδιο που είπα, στο πρώτο σκέλος, mm-hmm, για τα θέματα τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά. Ναι. Και νομίζω ότι τα πήγανε πολύ καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια άριστη ευρωπαϊκή εμφάνιση. Mm-hmm. Σπάνια με έχετε ακούσει να κάνω τόσο, αν θέλετε, θετικά σχόλια. Mm-hmm. Θα με ακούσετε σήμερα, διότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν ακούστηκε κάτι περί αυτής της συνάντησης, γιατί εδώ έχουμε άλλα πράγματα να επιλύσουμε. Εδώ έχουμε, μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Τώρα κάνω μια μικρή παρέμβαση εκμεταλλευόμενος αυτό που είπατε. Ναι. Εδώ η χώρα πάει προς τα έξω να βγάλει μια εικόνα ενότητας, ανάπτυξης, να μπούμε στο ρυθμό. Εδώ τα προβλήματα τα παγκόσμια είναι τεράστια, mm-hmm, και η χώρα κόβεται στα δύο για το ποδόσφαιρο. Να σας πω κάτι. Το βασικό πρόβλημα, ίσως ένα βασικό πρόβλημα, είναι ότι οι πολιτικοί θεωρούν ότι πραγματικά αυτό το πράγμα είναι οξύμορο να συμβαίνει. Δεν είναι σωστό να συμβαίνει. Είναι κάτι λάθος. Στην πραγματικότητα όμως, το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνική. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Δεν το αντιμετωπίζουν όλοι με την ίδια, πώς να το πω, απάθεια, όπως την αντιμετωπίζουν κάποιος που ασχολείται ή κάποιος που δεν ασχολείται. Αυτός που πραγματικά ασχολείται, πραγματικά έχει να κάνει κάτι για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό διαμαρτύρεται κιόλας. Είναι προέκταση της κοινωνίας το ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Και ο καθρέφτης καμιά φορά. Θα συμφωνήσω μαζί, mm-hmm, σας. Και θα συμφωνήσω ότι αν παράδειγμα αδικείται μια ομάδα, αδικείται και ένα μέρος κοινωνικού συνόλου, το οποίο επενδύει ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά σε αυτή την ομάδα. Και γιατί έχει και τη διέξοδό του την Κυριακή εκεί. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο, ναι, αυτή την έννοια έχει. Όταν, ναι, να ξεφύγεις από τα κανονικά προβλήματα που υπάρχουν σε όλη τη ζωή σου, γενικότερα, να πηγαίνεις τουλάχιστον 2 ώρες την Κυριακή να τα ξεχνάς αυτά τα πράγματα και να αφιερώνεις 2 ώρες την ομάδα σου. Mm-hmm. Θα συμφωνήσουμε. Αλλά δεν θα πρέπει κάποιες φορές οι ομάδες, και δεν μιλάω τώρα για μια ομάδα, μιλάω για όλες τις ομάδες, mm-hmm, να γίνονται υποχείριο συμφερόντων, mm-hmm,
μεγάλο ιδιοκτητών. Ναι. Ναι, σωστό. Εκεί πρέπει να υπάρξει η προσοχή. Σωστό. Το ότι ο απλός άνθρωπος, ο λαϊκός άνθρωπος θέλει να εκφραστεί κοινωνικά μέσα από τις ομάδες, μέσα από τον αθλητισμό, αυτό το θεωρώ υγιές. Mm-hmm. Απλά θα πρέπει να μην γίνεται υποχείριο, να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς οι οποίοι εξυπηρετούν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και τα οποία σε τελευταία ανάλυση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του απλού ανθρώπου. Mm-hmm. Παρ' όλα τα αυτά, για να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα, mm-hmm. ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μακρόν έδωσαν το εξής στίγμα. Ναι. Συμφώνησαν ότι μπορούν, ότι πρέπει να δουλέψουν και συμφώνησαν και οι δύο σε δύο θέματα. Ναι. Στο μεταναστευτικό ναι. και στο θέμα του περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να αρχίζει να έχει πολύ ξεκάθαρη θέση στο μεταναστευτικό και να παίρνει συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Έπαθε και έμαθε, θα μπορούσαμε να πούμε. Ορίστε. Έπαθε και έμαθε, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, ναι. υπάρχει μια στροφή σε σχέση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, επαναϊδρύει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τοποθετεί έναν υπουργό πάνω σε αυτό το ζήτημα και ουσιαστικά προσπαθεί πλέον να το θέσει πάλι σε θέμα πρώτης γραμμής για να μπορέσει να το επιλύσει. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ mm-hmm. με την ανάλυσή σας. Διότι δεν, αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι Βεβαίως. Το κύριο θέμα. Το μεταναστευτικό και το περιβάλλον είναι τα δύο κύρια θέματα εφμής mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, τουλάχιστον στο δυτικό ημισφαίριο, mm-hmm. στο δυτικό κόσμο. Καταλαβαίνω. Εάν λοιπόν δεν τα λάβουμε υπόψη μας και δεν τα τοποθετήσουμε ως δύο κύρια θέματα, ως θέματα εφμής, τότε δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να μείνουμε πίσω. Και είναι και δύο θέματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες, έτσι. Και το περιβάλλον και το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Είναι και η Γαλλία σε πολύ δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Και οι δύο χώρες και γενικότερα οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν να κάνουν αυτά τα δύο θέματα. Mm-hmm. Το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο του. Όταν ακούει κάποιον μεταναστευτικό, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Έχει να κάνει, το μεταναστευτικό συνδέεται με το θέμα της ταυτότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα έχουμε λίγο πρόβλημα στη γραμμή. Κύριε Δαβέτα, αν μπορείτε να μετακινηθείτε κάπως, μήπως και μπορέσουμε τώρα, να. Ναι, τώρα κάπως καλύτερα, για να, να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε. Όταν λέω ταυτότητα, mm-hmm. εννοώ πολιτιστική και πολιτισμική συμπεριφορά. Μάλιστα. Δηλαδή το ποιος είμαι, πώς θα συμπεριφερθώ, την ιστορία μου, mm-hmm. τι κάνω, πώς θα λύσω τις διαφορές με τον γείτονα. Όλα αυτά είναι από πολιτιστική συμπεριφορά. Μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Κύριε Δαβέτα, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει διακοπές. Να δούμε μήπως μπορούμε να σας ξανακαλέσουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάπως τη γραμμή, αν μπορούμε. Εγώ αυτή με μετακινήθηκα λίγο. Είμαι τώρα. Με ακούτε καλύτερα. Όχι, όχι, δεν σας ακούμε καλά. Κάνει διακοπές. Θα επιχειρήσουμε ξανά να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί δεν ακούγεται καλά. Έγινε, να είστε καλά. Λοιπόν, επιχειρούμε για δεύτερη φορά να μιλήσουμε με τον κύριο Δαβέτα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δαβέτα, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, δηλαδή από το προσφυγικό. Ναι. Λοιπόν, σας έλεγα το εξής. Ωραία. Ότι το προσφυγικό δεν είναι μόνο θέμα αριθμών προσφύγων. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με το θέμα της ταυτότητας και το θέμα του πολιτισμού. Ναι. Που σημαίνει ότι όσο καλύτερα λυθεί το προσφυγικό, mm-hmm. τόσο καλύτερα θα οριοποιηθεί και η ταυτότητα ενός κράτους σε σχέση με τον εαυτό του, αλλά και σε σχέση με τα άλλα κράτη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι πολύπλευρο θέμα mm-hmm. Και έχει να κάνει γενικότερα με την όλη πολιτισμική συμπεριφορά αυτών που έρχονται και αυτών οι οποίοι ήδη μένουν στους τόπους τους. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα αυτό έχει σχέση με το περιβάλλον. Θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί αν δεν προσέξουμε με το περιβάλλον, κινδυνεύουμε να έχουμε αύξηση αυτών που ονομάζουμε οικολογικών μεταναστών. Ναι. Δηλαδή, όπου υπάρχει πρόβλημα περιβάλλοντος, mm-hmm. μπορούν να πάση στιγμή μαζικά να μετακινηθούν πληθυσμοί. Ναι, ναι. Και το πρόβλημα της μετανάστευσης από προσφυγικό που στην αρχή ήταν λόγω του πολέμου, να αυξηθεί δυσανάλογα ως οικολογικό λόγω του προβλήματος του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Άρα είναι δύο θέματα τα οποία συνδέονται και τα οποία είναι θέματα εχμής και πρέπει και εμείς να προσέξουμε. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι είναι και δύσκολη η επίλυσή τους. Δηλαδή πώς μπορείς να το επιλύσεις αυτό τόσο άμεσα έτσι ώστε να μειώσεις όλο αυτό τις μεταναστευτικές ροές γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε, ναι. έχουμε ξαναπεί το εξής και mm-hmm. το έχω υποστηρίξει και το έχω γράψει, ότι οι μεταναστευτικές ροές ελέγχονται όταν καταρχήν πρακτικά τη στιγμή της εισόδου γίνεται καλύτερος έλεγχος από τα mm-hmm. κράτη
της εισόδου, yeah. είτε αυτό λέγεται Τουρκία, η οποία ξέρουμε ότι παίζει ένα ρόλο όχι και τόσο καθαρό, mm-hmm. είτε από άλλα κράτη. Και δεύτερον, με το που μπαίνουν σε εμάς, εκείνη τη στιγμή κάνουμε έναν πραγματικά καλό έλεγχο, mm-hmm. για να δούμε ποιοι είναι πραγματικοί μετανάστες πρόσφυγες, πολέμου δηλαδή, ή ποιοι είναι οι οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι. Ναι. Από αυτούς που δεν είναι νόμιμοι, εάν το κράτος δεν θεωρεί ότι αυτοί θα προσφέρουν ως εργασία, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα το κράτος να τους επιστρέψει από εκεί που ήρθαν. Ναι. Αυτό άλλωστε κάνει η Γαλλία. Αυτό που σας λέω τώρα το κάνει η Γαλλία. Mm-hmm. Το κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει λοιπόν οι επιστροφές στην Ελλάδα να μεγαλώσουν. Όχι γιατί δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους, ναι. όχι γιατί δεν αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, αλλά εάν δεν υπάρχει κάποιος υψηλότατος λόγος όπως είναι ο πόλεμος, ναι. θα πρέπει να δούμε ποιοι έχουν τα στοιχεία του νόμιμου και ποια δεν έχουν τα στοιχεία, γιατί αυτός που δεν έχει τα στοιχεία του νόμιμου σημαίνει ότι μπορεί και να μην χωράει mm-hmm. στην αγορά αυτής της χώρας. Κύριε Δαβέτα, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από αυτούς που φεύγουν επειδή έχουν πόλεμο, με τον τρόπο να σταματήσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους? Βεβαίως, αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Όταν, μιλάμε, όταν μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή η Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, που επίσης χώρες που προσπαθούν να επιλύσουν αυτό το ζήτημα. Αλλά παρόλα αυτά, δυνάμεις οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την ειρήνη σε μια περιοχή. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να θεωρούν, όπως η Γερμανία, ότι ο πληθυσμός της έχει αρχίσει, είναι αρκετά γερασμένος mm-hmm. και χρειάζεται ανανέωση. Μια ανανέωση του δημογραφικού. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, yeah. το έχουν πει και σοβαροί επιστήμονες άλλων κρατών, οι οποίοι έχουν κάνει αναλύσεις και είναι ειδικευμένοι σε θέματα δημογραφικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η Γερμανία ξέρουμε ότι χρησιμοποίησε τους πρόσφυγες και μάλιστα τους Σύριους συγκεκριμένα για να μπορέσει να ανανεώσει το δημογραφικό της στοιχείο. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι τα μεγάλα κράτη τα οποία κάνουν business, κάνουν επιχειρήσεις και έχουν οικονομία mm-hmm. μέσα από τις πωλήσεις των όπλων. Μάλιστα. Ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργούν οι μεγάλες οικονομίες. Χωρίζουμε τα κράτη, τα βάζουμε να τσακώνονται, ναι. με αποτέλεσμα όχι μόνο να τα αδυναμώνουμε σε επίπεδο ανθρώπινης ζωής, αλλά να τα αποδυναμώνουμε σε επίπεδο οικονομίας. Άρα αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα, που το δημιουργούν οι ίδιες οι δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να επιλύσουν το μεταναστευτικό. Ακριβώς, μα αυτό είναι. Ναι. Οι ίδιες δεν θέλουν την ειρήνη. Αν θέλαν την ειρήνη, θα την είχαν βρει. Μάλιστα. Αλλά εδώ μπαίνει το θέμα του κέρδους, το θέμα της οικονομίας, των αγορών, του καπιταλισμού. Mm-hmm. Και εγώ ξέρετε ότι δεν ανήκω στη λεγόμενη αριστερά. Είμαι ένα περισσότερο κεντροδεξιάς αντίληψης. Mm-hmm. Αλλά κανείς δεν μας εμποδίζει να κάνουμε μια σκληρή κριτική σε κάποια μορφή αναρχίας του καπιταλισμού που έχουν οι πολύ μεγάλες δυνάμεις, στο παιχνίδι της οποίας έχει μπει για τα καλά η Κίνα, η οποία λειτουργεί με τον πιο σκληρό καπιταλιστικό τρόπο σε χώρες όπως είναι η Αφρική ή και σε άλλες ακόμη υπήρους όπου έχει βάλει το πόδι της και δεν εννοεί να φύγει με τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, είναι μεγάλο το ζήτημα. Θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα είστε στην Ελλάδα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα δεν θα είμαι Ελλάδα, θα επιστρέψω όμως. Α, θα επιστρέψετε. Θα το λέω από τώρα. Mm-hmm. Εγώ θα επιστρέψω γιατί φεύγω για Γαλλία. Έχω ναι. εξετάσεις. Α, μάλιστα. Και θα έρθω στις 10 του μηνός. Οπότε στις 10 του μηνός σας έχω ειδοποιήσει από πριν. Ωραία. Να μπορέσουμε να σας φέρω και ακόμη πιο φρέσκα νέα, επειδή... να δω εάν η απεργία θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Ή αυτή η παύση συνεχίσει η παύση. Ωραία. Πιθανότατα να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά, δηλαδή να έρθετε στο στούντιο, γιατί η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα ενδιαφέρουσα και έχετε αρκετά πράγματα πολύ, να πείτε. Θα χαρώ και ιδιαίτερα να το οργανώσουμε σωστά. Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια.